50 χρόνια, ότι είναι αγκάθι δήθεν στην εξομάλυνση, και τώρα τελευταία το χαρακτηρίζουν ομαλοποίηση των σιασεοπτωχίας της Ελλάδας. Υπάρχουν και αυτοί που μας λένε ότι η Κύπρος είναι μακράν. Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά όπως είπατε, δεν σταματάει στην Κύπρο, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι. Το έχω πει πολλές φορές. Στην Κύπρο δοκιμάζονται τα όρια του ελληνισμού. Γιατί μετά την Κύπρο θα ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, του τρελοκομείου. Είναι το Αιγαίο, είναι τα ελληνικά νησιά, είναι η Θράκη και ούτω καθεξής. Δεν αλλάζουν, αγαπητοί φίλοι, οι γείτονες, οι Τούρκοι από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτή η ξαφνική φιλία δεν είναι επειδή το αισθάνονται, είναι επειδή τους συμφέρει αυτή την δεδομένη στιγμή. Και πρέπει να είμαστε, όπως είπε και ο Υπουργός, έτοιμοι και να δίνουμε πάντοτε το μήνυμα ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε